Θα σταθώ σε ορισμένα ζητήματα που εμείς διαφωνούμε και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα ψηφίσουμε την κύρωση της τροποποίησης της σύμβασης για την κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση κτλ. Του νότιου τμήματος του αυτοκινητόδρομου του Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Το πρώτο είναι το εξής. Αφορά το χαρακτήρα του συγκεκριμένου έργου. Η κυβέρνηση το χαρακτηρίζει έργο εθνικής σημασίας και άρα ένα έργο προτεραιότητας, αναγκαίο και μάλιστα ότι πρέπει να τελειώσει γρήγορα. Αλλά ας δούμε. Γιατί γίνονται αυτοί οι οδικοί άξονες? Για ποιον είναι έργο προτεραιότητας, έργο αναγκαίο? Δεν μπορεί, επειδή εσείς λέτε ότι είναι έργο εθνικής σημασίας, να υποστηρίζετε πως πρόκειται για έργο προτεραιότητας για όλους μας. Σε τελική ανάλυση, ποιος καθορίζει ποιο έργο είναι έργο προτεραιότητας και μάλιστα με ποια κριτήρια? Έχει σημασία να μας πείτε γύρω από αυτά τα ζητήματα. Έχει λοιπόν σημασία να δούμε γιατί γίνονται αυτοί οι οδικοί άξονες. Κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζεται ότι η χώρα πρέπει ανάμεσα στα άλλα να καταστεί κόμβος ενέργειας και εμπορευμάτων με αξιοποίηση μάλιστα της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας. Γι' αυτό το σκοπό, λέτε, είναι απαραίτητοι οι οδικοί άξονες που σε συνδυασμό με έργα αναβάθμισης στα υποιδιωτικοποίηση λιμάνια αλλά και στους σιδηρόδρομους και την ανάπτυξη σύγχρονων εμπορευματικών κέντρων θα μειώσουν δραστικά τους χρόνους και άρα τα κόστη των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα, το συγκεκριμένο έργο και όχι μόνο, το έχει εντάξει στο διευρωπαϊκό δίκτυο, γι' αυτό και δεν έχει αντίρρηση να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, σε αντίθεση με άλλες που θεωρεί ότι νοθεύεται ο ανταγωνισμός και βάζει πρόστιμα. Βλέπε, για παράδειγμα, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Άρα, εδώ γίνεται λόγος για ένα έργο που γίνεται μέρος των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών που εξυπηρετούν τη μεταφορά εμπορευμάτων, τη διευκόλυνση της ενοποίησης της ευρωπαϊκής αγοράς και τη δυνατότητα φυσικά των μονοπωλιακών ομίλων να μεταφέρουν φτηνά και γρήγορα τα εμπορεύματά τους για να διασφαλίζουν την κερδοφορία τους. Τώρα, τι σχέση μπορούν να έχουν όλα αυτά με τα συμφέροντα και τις λαϊκές ανάγκες? Καμία απολύτως. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς λέμε ότι αυτές οι προτεραιότητες που έχετε εσείς δεν είναι προτεραιότητες για τον ελληνικό λαό. Είναι προτεραιότητες που υπηρετούν τις ανάγκες και τα συμφέροντα της αστικής τάξης, ντόπιας και ξένης. Και αν θέλετε, έτσι εξηγείται και η κατάρρευση του περιφερειακού και επαρχιακού οδικού δικτύου. Γιατί εσείς βλέπετε αυτά τα έργα που έχουν ανάγκη οι κεφαλαιοκράτες. Βεβαίως και χρειάζονται να γίνονται δημόσια έργα και οδικοί άξονες, αν κάποιος αναρωτιέται γι' αυτό. Όμως το πραγματικό ερώτημα είναι τέτοιου είδους δημόσια έργα για ποιον, σε όφελος τίνος? Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων ή έργα τα οποία θα φασίζονται στη συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών? Το μόνο βέβαιο είναι ότι από αυτό το σχεδιασμό η εργατική τάξη, ο λαός, έχουν να κερδίσουν μόνον άλλον έναν γύρο έντασης της εκμετάλλευσης και μεγάλους κινδύνους λόγω των ανταγωνισμών στην περιοχή για τους διάφορους δρόμους περάσματος της ενέργειας και των εμπορευμάτων. Εδώ τσακώνονται μεγάλα βουβάλια για τεράστια συμφέροντα. Και άρα τέτοια έργα, κατά τη γνώμη μας, δεν μπορεί να αποτελούν έργα προτεραιότητας για το λαό. Ας δούμε όμως, συγγνώμη, τι μπορεί να σημαίνει η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στο ζήτημα που συζητάμε, στο ζήτημα των μεταφορών. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να είναι ασφαλής και να μην κινδυνεύει ο κόσμος να σκοτωθεί. Άρα ασφαλείς οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές μεταφορές. Δεύτερο, να είναι φτηνές και όχι πανάκριβες. Και τρίτο, να προστατεύουν το περιβάλλον. Μπορούν αυτές οι λαϊκές ανάγκες να ικανοποιηθούν σήμερα? Θα βάλω δύο ζητήματα. Σήμερα, για να γίνει ένα οδικό δίκτυο,
και να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να είναι βιώσιμο. Βάζεται δηλαδή μπροστά τη λογική της βιωσιμότητας, του κέρδους και όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Μπορεί δηλαδή ένας οδικός άξονας να είναι αναγκαίος για το λαό, να λύνει το πρόβλημα της μεταφοράς, όμως με βάση την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμφωνείτε όλοι σας, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Εσείς άλλωστε, κύριε Υπουργέ, λείπει ο Υπουργός, αλλά χθες στη συζήτηση στην Επιτροπή ο ίδιος είχε παραδεχθεί, μιλώντας για τους κυκλοφοριακούς φόρτους του συγκεκριμένου οδικού άξονα, το Ε65, ότι εάν γινόταν δημοπράτηση από την αρχή, ποτέ δεν θα είχε κατασκευαστεί. Και προσέξτε, τα μόνα σταθερά σε αυτή την περίπτωση είναι τα κέρδη του παραχωρησιούχου και των κατασκευαστικών ομίλων. Και ότι αυτά τα κέρδη τα πληρώνει ο λαός και δύο και τρεις φορές. Για παράδειγμα, το τμήμα του οδικού άξονα Ε65 που συζητάμε έχει κατασκευαστεί ένα μέρος του γύρω στα 80 χιλιόμετρα μεταξύ Ξινιάδας και Τρικάλων. Ξέρετε πόσο είναι το κόστος των διοδίων στα 80 χιλιόμετρα? 5,05 ευρώ μόνο να πας. Και αναμένεται να προσθεθούν και άλλοι δύο σταθμοί στο Λιανοκλάδι και στην Οξίνια, και το κόστος θα είναι 7,95 ευρώ, δηλαδή άλλα 8 ευρώ από πάνω. Η κυβέρνηση λοιπόν, και η σημερινή κυβέρνηση, διατηρεί τα διόδια και για να χρυσώσει το χάπι δρομολογεί, όπως η ίδια λέει, τα αναλογικά διόδια. Αυτά τα έργα λοιπόν που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου θα τα πληρώνει διπλά και τριπλά ο λαός, θα τα πληρώνει για να κατασκευαστούν και θα τα ξαναπληρώνει για να τα χρησιμοποιεί. Οι κορδέλες σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούν να κρύψουν την οικονομική αυτή αφέμαξη των λαϊκών στρωμάτων. Όσο για την προστασία του περιβάλλοντος, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κατασκευή της Εγνατίας Οδού. Είτε δεν έγιναν, δεν κατασκευάστηκαν αντιπλημμυρικά έργα, είτε έμειναν ημιτελοί και στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, Καβάλας και Ξάνθης να πνίγεται ο κόσμος, οι καλλιέργειες, να καταστρέφονται περιουσίες με το πρώτο πρωτοβρόχι. Τέλος, τι λέτε με λίγα λόγια οι ίδιοι σας στην αιτιολογική έκθεση? Μας προέκυψε, λέτε, καπιταλιστική οικονομική κρίση, έπεσαν οι κυκλοφοριακοί φόρτοι και άρα έσοδα, δηλαδή τα κέρδη της κατασκευαστικής εταιρείας, έπεσαν κατακόρυφα. Έλλειψη ρευστότητας, δυσκολία δανειοδότησης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου. Τι συμπέρασμα βγαίνει από αυτό? Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι, ανεξάρτητα από τις καθυστερήσεις, το πώς και πότε θα τελειώσει το έργο, το κυνήγι του κέρδους από τα κατασκευαστικά μεγαθύρια είναι ο παράγοντας που υπονομεύει τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Εδώ υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, και βέβαια υπάρχουν. Γιατί στηρίζουν ακριβώς αυτή τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων με σκοπό τη διασφάλιση του κέρδους. Αυτή είναι η πολιτική σας. Και αυτές τις ευθύνες τις έχει τόσο η κυβέρνηση όσο και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί στηρίζουν ακριβώς την ίδια πολιτική. Το κέρδος είναι ο βασικός παράγοντας για το αν θα γίνει ένα έργο, πώς θα γίνει, αν θα σταματήσει, αν θα συνεχιστεί, και πάει λέγοντας. Και τι κάνει τώρα το κράτος, η κυβέρνηση, σε αυτή την περίπτωση? Αναλαμβάνει αυτή τη χρηματοδότηση της κατασκευής του με χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή με χρήματα του λαού, για να προχωρήσει ένα έργο που είναι σε όφελος γενικά του κεφαλαίου. Πόσα χρειάζεται για να γίνει το έργο? Με βάση την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους, 305 εκατομμύρια ευρώ. Τους λέτε, πάρτε τα και βλέπουμε. Τι να δούμε δηλαδή? Αν και όταν τα έσοδα αυτού του αυτοκινητόδρομου καλύπτουν τις δαπάνες λειτουργίας, συντήρησης και διασφαλίσουν τα κέρδη του παραχωρησιούχου και περισσέψει κάτι, τότε αυτή είναι η επιτυχία της κυβέρνησης. Αυτά θα επιστρέψουν στο κράτος. Ζήσε μάη μου δηλαδή. Αυτή είναι η τροποποίηση που προτείνεται μαζί με κάποιες ρήτρες σε βάρος του παραχωρησιούχου σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας κατασκευής του συγκεκριμένου έργου. Συμπέρασμα. Έργα που κατασκευάζονται κατά βάση με κρατικά κονδύλια θα τα εκμεταλλεύονται για τα επόμενα 30 χρόνια οι παραχωρησιούχοι και οι τραπεζικοί όμιλοι που θα εισπράττουν τα επιτόκια από τα δάνεια που τους χορηγούν. Άρα, οι όποιες τροποποιήσεις στη σύμβαση παραχώρησης
Το μόνο που διασφαλίζουν είναι τα συμφέροντα του κεφαλαίου και τίποτα περισσότερο. Υπάρχει άλλη λύση. Για το ΚΚΕ, λύση σε όφελος του λαού, μπορεί να αποτελέσει ο ενιαίος κοινωνικοποιημένος φορέας των κατασκευών. Ένας φορέας που θα ασχολείται με όλα τα έργα από τη φάση της μελέτης μέχρι τη φάση της κατασκευής και της λειτουργίας τους. Μάλιστα. Που θα σχεδιάζει και θα υλοποιεί έργα με κριτήριο τη διασύνδεση και τη συμπληρωματικότητα οδικών, αεροπορικών και άλλων μορφών μαζικών μεταφορών. Ωραία. Με στόχο, τελειώνω και μισό λεπτό, ούτε μισό. Με στόχο τη γρήγορη φθηνή μετακίνηση προσώπων, προϊόντων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ισόρροπη παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον, τη σχεδιασμένη ανάπτυξη για την εξάλληψη της περιφερειακής ανισότητας και μια σειρά άλλα. Για να γίνουν βεβαίως αυτά, χρειάζεται μια βασική προϋπόθεση. Να κοινωνικοποιηθούν τα βασικά μέσα παραγωγής και με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας, με εργατικό έλεγχο και βεβαίως αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.